Με τη συμμετοχή σημαντικών κυβερνητικών, πολιτιακών και θεσμικών παραγόντων, διοργανώθηκε το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο τηλεοπτικών σταθμών περιφέρειας με θέμα η περιφέρεια στο επίκεντρο. Την περασμένη Πέμπτη στην Αθήνα, η Νέα Τηλεόραση έδωσε το παρόν στο συνέδριο που διοργάνωσε η Smart Press υπό την αιγίδα της Ένωσης Περιφερειακών Καναλιών Ελλάδος και της Τηλεόρασης Ελληνικής Περιφέρειας. Με γενικό τίτλο «Η περιφέρεια στο επίκεντρο» διοργανώθηκε το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο τηλεοπτικών σταθμών περιφέρειας στην Αθήνα. Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Smart Press υπό την αιγίδα της Ένωσης Περιφερειακών Καναλιών Ελλάδος και της Τηλεόρασης Ελληνικής Περιφέρειας, που εκπροσωπούν το σύνολο σχεδόν των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών της χώρας. Το συνέδριο Omni TV αποτέλεσε σημείο συνάντησης αλλά και φόρουμ ανταλλαγής απόψεων εκπροσώπων του κλάδου των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών με εκπροσώπους της πολιτείας, της ακαδημαϊκής ζωής, των θεσμικών φορέων, των επιχειρηματικών ενώσεων αλλά και όλων εκείνων που ασχολούνται και αγωνιούν για το παρόν και το μέλλον των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών της χώρας στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται. Το Σύνδεμα των Πολιτών πλέον θεωρεί απαραίτητη τη λειτουργία τους και αξιόλογη έως καθοριστική την προσφορά τους. Προσωπικά θεωρώ ότι αποτελεί το σημαντικότερο επίτευγμα που θα μπορούσε να πετύχει τηλεόραση της περιφέρειας στην πρώτη 20ετία λειτουργίας της, γιατί αποτελεί τη βάση για τη συνέχεια και την παρουσία της στο μέλλον. Είναι πλέον ξεκάθαρο σήμερα πως η τηλεόραση στην περιφέρεια λειτουργεί ως εκφραστής και συμπαραστάτης των ετοιμάτων, των συμφερόντων και των επιδιώξεων των πολιτών και των ταρχών της περιφέρειας, καταγράφοντας τις δραστηριότητες και την εξέλιξη της τοπικής κοινωνίας. Ενημερώνει, προβάλλει, ευαισθητοποιεί και υποκινεί τον πολίτη. Θέματα που συζητήθηκαν ήταν η συμβολή και ο ρόλος των περιφερειακών σταθμών στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, η πολιτισμική διάσταση της λειτουργίας των περιφερειακών σταθμών, περιφερειακή τηλεοπτική σταθμή και ελληνισμός της διασποράς, η νέα ψηφιακή εποχή, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, η διαφήμιση, ο ειδικός φόρος 20% και οι επιπτώσεις του στην βιωσιμότητα του κλάδου, η τεχνολογία και οι δυνατότητες που παρέχει για νέες πηγές εσόδων, οι σχέσεις κέντρου και περιφέρεια στον τηλεοπτικό κλάδο και τέλος το νέο επιχειρηματικό μοντέλο, όπως διαμορφώνεται με βάση τόσο τις εγχώριες όσο και τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι περιφερειακοί σταθμοί, αλλά και τα άλλα μέσα της περιφέρειας, δεν υστερούν σε τίποτα, αλλά πολλές φορές μπορώ να πω ότι υπερτερούν των αθηναϊκών μέσων. Όλα αυτά τα χρόνια και υπό ανοίξωες συνθήκες σε σχέση με τα μέσα του κέντρου αποκτούν το διάβολο επικοινωνίας μεταξύ της περιφέρειας και της κεντρικής εξουσίας. Διαμορφώνουν συνειδήσεις, ασκώντας κριτικό έλεγχο της τοπικής και κεντρικής εξουσίας, προσφέροντας σφαιρική ενημέρωση, κάτι που δεν κάνουν πάντα τα μέσα ενημέρωσης του κέντρου. Τα παρακάτω συνιστούν απαραίτητα στοιχεία για την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Ως εκ τούτου, η πολιτεία οφείλει να τα στηρίζει με κάθε τρόπο και να φροντίζει και την ανεπιθάμωσή τους για να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα το σημαντικό έργο για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.